φεύγουν από τη συνήθεια και τη ζώνη βολής. Μη κατανόηση της χρησιμότητας της αλλαγής. 100% επικοινωνιακό πρόβλημα. Όταν οι εργαζόμενοι δεν κατανοούν την άμεση ή την έμεση χρησιμότητα των αλλαγών για τους ίδιους και ευρύτερα, δεν βλέπουν το λόγο να τις δεχθούν και ακόμα περισσότερο να τις υποστηρίξουν. Αν σας πούνε ότι θα την κάνεις την αλλαγή γιατί έτσι γουστάρω ή γιατί νομίζω ότι θα είναι καλύτερα για την επιχείρηση, τελεία και παύλα, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει από πίσω μια επιχειρηματολογία η οποία να θεσπίζει και τους λόγους για τους οποίους γίνεται η αλλαγή. Αν περνάει αυτό από τα χέρια σας, να το σκέφτεστε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται προς τους ανθρώπους σας. Το επικοινωνιακό, το marketing της αλλαγής, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί κάποιος να έχει στα χέρια του για να διαχειριστεί. Μη κατανόηση σημαίνει έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας από τους υπεύθυνους των αλλαγών. Ξεκάθαρα πράγματα. Διαφορετικές αντιλήψεις σε μια ομάδα ειδικά. Ή πάλι προϊστάμενος φυστάμενος, ή αντίστοιχα σε ανθρώπους ίδιου επίπεδου. Οι επιχειρηματικές αλλαγές συνήθως είναι αποτέλεσμα αξιών, πιστεύω, υποκειμενικών αντιλήψεων, κρίσεων, παραδοχών, στόχων και επιλογών. Οπότε είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τις αλλαγές. Εδώ εμπεριέχουμε και τα προσωπικά κριτήρια.